Όσο λέω, πες με The Amazing Spider-Man 2, απλά χρησιμοποιώ τη στολή από το original παιχνίδι, παύλα ταινία, γιατί μου αρέσει πολύ. Βασικά, όχι μόνο γι' αυτό, γιατί έχω αποφασίσει να κάνω όλες τις στολές του παιχνιδιού level 8, που είναι το max. Έχω κάνει τρεις μέχρι τώρα, έχω κάνει την original του 2, που είναι και το story. Επειδή με αυτή που πέσει στο story, έχω κάνει την Big Time, level 10 και καλά 8, και είχα ξεκινήσει τη Vigilante, αυτή που χρησιμοποιούσε πριν βάλει το full outfit στην πρώτη ταινία, το Amazing Spider-Man, αλλά έκανα ένα break να βάλω αυτό και μετά θα γυρίσω σε εκείνο. Οπότε θα κάνω λίγο έτσι open worlding και μαλακίζω και κάποιος το έχει να μην πυροβολήσει. Όχι, there's no what. Σίγουρα υπάρχει ένας τύπος εδώ πέρα. Off you go. Κανονικά το μεταξύ να το παρατηρήσετε σε όλα τα animations αυτά που σου πετάει από το αμάξι, κάθε φορά πρέπει να τρακάρουν πάνω στους μπάσους, να σου κάνουν 1000 κομμάτια μπάτσι. Πάπα, τι άντρας είναι ο Spider-Man. Αλλά δεν έχει δεύτερο ραντεβού στο Spider-Man. Αυτός είμαι εγώ, αυτός είμαι εγώ. Αυτός ακριβώς είμαι εγώ. Κύριε Ταρίφα, θέλω βόλτα. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Σταμάτα να πέσει. Μπράβο, μπράβο. Α, μαλάκες, να μου ήρθε να κάνω κολοδάχτυλο τώρα. Οδία, φανάρι, φανάρι, λειτουργά. Πάτα τον! Πάτα τον! Πλουψοριάρι, πάτα τον! Τίποτα! Ούτε γαμίσου. Σου μαλάκα έμεινε που είχαν έβει, ε. Υπάρχει πλάκα είδε τον Spider-Man, Spider-Man, Radioactive Spider-Man. Εν τω μεταξύ το παιχνίδι είναι γεμάτο στα easter eggs. Καλά, η πίστα που πας μέσα στο Oscorp ή αυτή που πας στο Ravencroft, άμα την παρατηρήσετε καλά, είναι μόνο easter eggs. Oh my god, there's a bomb. It's going to explode. Help me. No. Okay. Pick up a bomb. Okay, τώρα θα το κάνουμε με το σωστό way. Μπούμ. Χα, κατάφερα. Εντάξει, αυτή η Whitney όλο λέει μπράβο ρε, μπράβο ρε.
Όταν βάζει αυτό που μου σπάει είναι ότι λέει Giant size creature looking like a man sighted in Everglades και δεν μπορείς με τίποτα να πας να δεις τι είναι. Απλά πόσο σε τσιγκλάει το παιχνίδι είναι απίστευτα αγγλικό. Επειδή λέει like man και ο Dr. Connors είναι out of the... Δεν είναι πιθανότητα να είναι ο Connors, δηλαδή ο Lizard τέλος πάντων. Ούτε ο Scorpion, γιατί ο Scorpion θα θεωρούταν man looking, γιατί έχει την ουρά ουσιαστικά. Είτε είναι ένα από τα δύο συμπιώτης, δηλαδή ο Venom ή ο Carnage. Ή μπορεί να είναι... Αχ, ποιον σκεφτόμουν. What? Τι μετακίνησαν οι πούστιδες. Ποιον σκεφτόμουν. Πιάσει να ρε μαλακά. Μπράβο, τη βόμβα, όχι τα σκουπίδια. Πρέπει μόνο να λέει. Fuck. The bomb is going to explode. Ναι, ή μπορεί να είναι ο Ράινο. Ίσως. Even if I'm not sure. Ναι, ή θα μπορούσε να είναι ο Ράινο. Ή που να μοιάζει με άνθρωπος. Ποιος μπορεί να είναι. Spidey's quick action save lives. Ρε, Spidey. Που σε βρήκαν το ρόλι μαλάκα και σε λένε ο Spidey. Δεν σε λέει Spider-Man. Ήταν πιο ωραίο όταν έλεγε Spider-Man. Spidey, Spidey, όπως αυτό. Οπ, οπ, οπ. Crime in progress. Crime in progress. Bam. By the way, θα κάνω και review για αυτό και για κάνα δύο ακόμα παιχνίδια. Ήδη έχω ετοιμάσει για ένα ακόμα. Α. Ωχ, γαμάτο, δεν το έχω κάνει ποτέ με αυτή τη σειρά. Εδώ φαίνεται λες και έχει λίγο μεγαλύτερο κεφάλαιο από ότι πρέπει, βέβαια. Ο Spidey λέει pullover. Να, το πρώτο easter egg. Tomb of Dracula to be opened to the public. Easter egg για το Morbius. Καθίστε να δούμε πώς ρίξει τίποτα άλλο. Κάτω από το breaking news είναι τώρα το Tomb of Dracula. Man claims tree has face, μπορεί να είναι ο Swamp Man. Καλά, για τον Wilson Fisk να μην αρχίσω. Δεν τον συμπαθώ καθόλου. Πιστεύω έχουμε χρόνο για μια κούρσα για να δούμε. Ναι, έχουμε χρόνο. Το Spider-Man αυτό και οι ταινίες δηλαδή, ενώ είναι Amazing Spider-Man, το όλο ύφος και στυλ μου κάνει λίγο πιο πολύ για τον Spectacular Spider-Man, χωρίς συγκεκριμένο λόγο. Και οι παλιές μου κάνανε για το παλιό το κλασικό Spider-Man το cartoon, αυτό που βλέπαμε όλοι όταν ήμασταν 5, που εγώ ακόμα βλέπω γιατί ή έχω μείνει στα 5 ή έχω σύνδρομο του Peter Pan, υποθέτω. Άλλο ποιος το βλέπει μαζί του. Το έχω δει γύρω στις 10 φορές όλα τα επεισόδια. Το ίδιο ισχύει με τις περισσότερες anime σειρές του Batman. Anime τέλος πάντων.
Cartoon anime. Uou, σειρές του Batman. 41 εμπόδια. What the fuck? Up. Dap. Θα παραπονεθώ, καλά τα πάμε. Το σπαστικό είναι ότι μάλλον λέει, δεν είναι σίγουρα ακόμα, έχω μπερδευτεί εγώ λίγο, ότι θα κόψουν τη τελευταία και τρίτη ταινία του Amazing Spider-Man. Come on, με ποια λογική. Just πες μου λογική τώρα σε αυτό. Δηλαδή ξεκινάς στις 2, τελειώνεις δεύτερη και αφήνεις το κοινό μαλάκες. Και όχι, όχι κυρίες και κύριοι, εγώ δεν θα βγάλω τρίτη ταινία γιατί έτσι γουστάρω. Για να δούμε μήπως προλάβουμε στα γρήγορα ένα combat challenge. Τι, θα πολεμήσει το σόκερ. Oh, I beg of you. Come on, και εγώ ελπίζω ότι θα ήταν ο σόκερ. Θα ήταν έξυπνο στο Combat Arena, ξέρω εγώ. Σε κάθε wave βάζανε ένα boss στο τέλος. Έναν villain, super villain. I think we're done. Okay, οπότε ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Γιατί τελειώνουμε από χρόνο. Κάντε like, comment και subscribe και εύχομαι να σας δω στο επόμενο. W, sons of bitches.